Το ζήτημά μας είναι ότι πρέπει να είσαι σοκρατικά έντιμος, έντιμος μέχρι τέλους, σε αυτά που πιστεύεις. Εγώ αυτό γνωρίζω, αυτό έκανα. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου έχει πει ότι και να κάνεις να έχεις μια ίσια περπατησιά. Αυτό ακολουθώ. Έχετε ίσχυ τη συνείδησή σας σήμερα, κύριε Απόλυτα Καμένε. Ίσχυ τη συνείδησή μου, γιατί γνωρίζω και το πώς φτάσαμε εδώ. Όσο για το κουτσό στο παίχτης, νομίζω ότι ο κουτσός είναι αυτός που κόβει το πόδι του. Mm-hmm. Αυτό εγώ ήμουν ένα από τα πόδια, ένας από τους πυλώνες της κυβέρνησης. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ, έχω στηρίξει την κυβέρνηση σε δύσκολες στιγμές. Ναι, αλλά λέει ότι ήσασταν συνεχώς κάνατε δηλώσεις έξω από τη γραμμή. Ποια γραμμή? Στην πραγματικότητα. Τι να γίνω Σιριζέος. Έτσι λένε. Η γραμμή του τον ανέλετη να είναι Σιριζέοι. Δεν κατάλαβα. Ποια γραμμή? Εγώ πάντα κριτικάρω οτιδήποτε δεν είναι σωστό και πάνω στη γραμμή των ΑΝΕΛ. Δεν ήταν στη γραμμή των ΑΝΕΛ. Είχε προηγηθεί όμως λίγες μέρες πριν η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων ναι. Ελλήνων, όπου εκεί υπόθηκαν πολλά και σημαντικά. Όπως είπατε χθες, υπήρξε η σκέψη, δεν ξέρω αν ήταν και απόφαση, να καταθέσετε πρόταση μορφής κατά του Υπουργού Εξωτερικών. Είναι έτσι, κύριε Γαμένη? Απόλυτα σωστό. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα το εξηγήσω γρήγορα. Η απόφαση που πάρθηκε ήταν για πρόταση μομφής στον Υπουργό Εξωτερικών, έχει τον πρόσωπο στον κύριο Κοτζιά, στο θεσμό, ο οποίος εξουδοτείται να πάει να υπογράψει. Γιατί αυτό? Διότι αν περάσει η πρόταση μομφής που θα περάσει, διότι δεν το θέλει κανένας, εφόσον δεν το θέλουμε και εμείς και καταθέτουμε εμείς την πρόταση μομφής, οπότε δεν περνάει. Άρα δεν υπάρχει εξουδοτημένος εκπρόσωπος ελληνικής πολιτείας να πάει να υπογράψει πρέσπες. Mm-hmm. Και ήταν ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε την παράδοση της Μακεδονίας. Αποφασίστηκε ομόφωνα αυτό. Ομόφωνα με τον πάνω παρόντα και όλους τους βουλευτές. Και ο πρόεδρος τοποθετήθηκε υπέρ της πρότασης. Όλοι ήταν υπέρ. Φυσικά. Ποιοι ήταν παρόντες σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα? Όλοι οι βουλευτές. Εκτός από τον κύριο Τέρενς Κουκ, ο οποίος ήταν κάπου στην Αφρική. Και γιατί δεν πέρασε στο τέλος αυτή η πρόταση? Αφού αποφασίστηκε ομόφωνα, γιατί δεν προχώρησε? Διότι έπρεπε να μαζέψουμε 50 υπογραφές. Ναι. Έλεγε ο κανονισμός, δεν το γνώριζα ακριβώς. Εγώ το ρωτήσαμε στις υπηρεσίες. Και δεν είχαμε το χρόνο. Μα έτσι θα προλαβαίνετε και τη Νέα Δημοκρατία όμως. Και αν απευθυνόσασταν στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, εγώ δεν μαζεύατε... κάνω κόντρα ποιος θα πάει πρώτος. Έτσι θα σώζαμε, κατά την άποψή μου, την ταπεινή τη Μακεδονία, διότι δεν θα υπήρχε κανένας να υπογράψει. Θα έπρεπε να πάει μόνο ο κύριος Τσίπρας μετά από έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο, με εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου, να υπογράψει ως Πρωθυπουργός. Και πώς καταλήξαμε όλοι οι βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων πλην ημών να καταψηφίζουν την πρόταση μομφής τελικά στη Βουλή το Σάββατο? Να πω ότι υπήρξαν διαφωνίες. Υπήρξαν άνθρωποι που ήθελαν και δεν ήθελαν να υπογράψουν, αλλά μεταπίστηκαν από πολλά επιχειρήματα που ανταλλάξαμε. Συνάδελφοι, όχι, δεν ήθελαν να υπογράψουν. Επιχειρήματα που αφορούσαν σε τι? Είχαμε επιχειρήματα σε σχέση με την οικονομία, το έχω πει. Δηλαδή ότι αν τώρα περάσει η πρόταση μομφής, η οποία συνδυάζεται με το χρέος. Συνδυάζεται με το χρέος. Συνδυάστηκε με το χρέος. Δηλαδή, αν θα πάρει τη συμφωνία του χρέους η Ελλάδα, συνδυάστηκε με το αν θα παραχωρήσουμε το Μακεδονία στο πιάνος. Αυτό ο κύριος Καμένος μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Υπόθηκε έτσι όπως το λέτε. Και ο πρόεδρος. Είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Και ο πρόεδρος. Για το χρέος. Επίσης, υπόθηκε ότι δεν θα πάρουμε τη μείωση του έμφυα 30%. Επίσης, υπόθηκε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις από 1η-1η. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αυτά όλα αν υπογραφεί η συμφωνία για τη Μακεδονία. Θα τεθούν όλα σε μεγάλο ρίσκο. Μισό λεπτό. Σε σχέση με το χρέος, να το ξαναπούμε λίγο καθαρά, κύριε Καμένο. Τι ακριβώς υπόθηκε από τον κύριο Καμένο και από τον κύριο Παπαχριστόπουλο? Πρέπει να το ξαναπούμε. Είπαν αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Είχα ο κύριος Παπαχριστόπουλος και μία συνάδελφος βουλευτήνα μας είπαν ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία. Όλοι οι άλλοι λέγαμε ότι δεν είναι καλή συμφωνία και ο πρόεδρος. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Είπαν ότι στις 21 Ιουνίου, που γνωρίζουμε όλοι, 22, θα έχουμε την τελική συμφωνία εξόδου και παράδοσης της προηγούμενης δανειακής σύμβασης, τέλος πάντων, και τα μέτρα και πώς θα πάμε την επόμενη μέρα, ότι δεν πρέπει να διακυβευθεί αυτή η ημερομηνία και η στρατηγική της Ελλάδος στην οικονομία. Και όταν λέμε τι σημαίνει οικονομία, είπαμε να πάρουμε το χρέος, τη ρύθμιση του χρέους, η οποία είπε ο κ. Παπαχριστόπουλος, που ξέρει πάρα πολλά, γιατί εμείς δεν τα ξέραμε όλα αυτά, ότι θα πάμε το 2038, ότι να είναι. Επέκταση ούτε ξέρει ο κύριος Παχριστόπουλος γιατί ο χρέος μιλάει. Κύριε, ένα λεπτό, γιατί αυτό που κατάλαβα εγώ από αυτό που λέτε 30%. Είναι ότι η συμφωνία για το Σκοπιανό μπήκε στη ζυγαριά με την οικονομία και με τις παροχές. Μπήκε, ναι. Μπήκε. Τι να λέμε, είχαμε παρόντες. Και έτσι μεταπίστηκαν συνάδελφοί σας ώστε να μην υπογράψουν. Προβληματίστηκαν πολλοί συνάδελφοι. Εγώ επιχειρηματολόγησα, δεν έχει καμία σχέση αυτό, ότι η μείωση
των συντάξεων έχει υπογραφεί και είναι διαρθρωτικό μέτρο, δεν είναι δημοσιονομικό. Πρέπει, γιατί θα μας λείπουν 1,8 δις, τα οποία δεν τα έχουμε από κάπου αλλού. Θα πρέπει να αυξήσουμε τη φορολογία αλλού για να βρούμε 1,8 δις. Και αλλά έχει υπογραφεί, δεν μπορεί να πάρεις πίσω την υπογραφή σου. Mm-hmm. Επίσης, η μείωση του έμφυα. Η μείωση του έμφυα θα φτάσει περίπου στα 800 εκατομμύρια. Μαζί με το 1,800 που λέμε των συντάξεων, θα φτάσουμε στα 2,5 δις, τα οποία δεν υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Από σε κάποιο μαξιλάρι, σε κάποιο ταμείο. Ό,τι μαξιλάρι φτιάχνουμε. Δεν το φτιάχνουμε για να κουρέψουμε αυτά, κύριε τώρα. Κύριε Καμένε, μας ενημερώνουν τώρα ότι σχεδόν ταυτόχρονα ο κύριος Κατσίκης, ο πρώην συνάδελφός σας, δηλώνει πως δεν συζητήσαμε ποτέ στην κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων Ελλήνων το ενδεχόμενο πρόταση μορφής στον Υπουργό Εξωτερικών. Εντάξει, ο κύριος Κατσίκης. Πρέπει να ισχύει ένα από τα δύο. Δεν μπορεί ξεχνάει. Να ισχύει και τα δύο. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι. Ξέχασε από προχθές. Δεν πέρασε και τι να σας πω τώρα. Προφανώς δεν θέλουν να βγει. Αλλά αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο η σύμβαση χθεσινή. Ξαναλέω, όταν κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος, η οποία στηρίζει την κυβέρνηση, χωρίς αυτήν δεν υπάρχει κυβέρνηση, παίρνει απόφαση πρώτον για πρόταση μομφής, που δεν περνάει, αλλά δεν εξουσιοδοτεί τον υπογράφοντα υπουργό, η σύμβαση κηρύσσεται άκυρη. Γιατί είναι επίσημη απόφαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Νομικά εννοείται τώρα, δεν είναι το Δημήτρου πολιτικά. Καμένου. Πολιτικά, νομικά, και με νομικά, τρόπο. Νομικά, ναι. Νομικά. Mm-hmm. Νομικά. Τώρα είναι... Δεν ασκήθηκε το βέτο. Δηλαδή, αν κάποιος θελήσει νομικά να το δει και πάρει την ανακοίνωση έστω των ανεξάρτητων ότι δεν στηρίζουμε και δεν εξουσιοδοτούμε τον κύριο Κοτζιά, νομικά δεν στέκει υπογραφή. Ήταν άλλοι παρόντες εκεί που μπορούν να το πιστοποιήσουν αυτό το πράγμα. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και άλλοι εξωκοινοβουλευτικοί. Και η κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου. Και η κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου. Ήταν παρούσα. Βεβαίως, ήταν παρούσα. Ναι. Και ο πρόεδρος. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Στη διάρκεια τη διαδικασία τη κοινοβουλευτική, δεχτήκατε πιέσεις? Μέσα στη Βουλή, στο Περιστήλιο, στους διαδρόμους, από εδώ, από εκεί. Επειδή υπήρχε η φήμη, υπήρχε η πληροφόρηση ότι εσείς θα ψηφίσετε υπέρ της πρότασης μομφής. Και λένε κάποιες άλλες πληροφορίες ότι δεχτήκατε και πιέσεις, δεχτήκατε νουθεσίες, δεχτήκατε... Με τους συναδέλφους συζητήσαμε πολύ, επιχειρηματολογήσαμε, αντεπιχειρηματολογήσαμε, τους εξήγησα ότι δεν στέκει το ότι θα ρίξουμε την κυβέρνηση όταν έρθει η συμφωνία, διότι θα ήταν ανέντιμο. Και προς τον αντισυμβαλόμενο. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες όταν πηγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών να υπογράψει αύριο όπως πήγε, ότι εγώ όταν έρθει θα ρίξω την κυβέρνηση. Τότε ο κύριος Ζάιφ θα πρέπει να πήρε παιδιά στα καλά σας εκεί στην Ελλάδα. Και δεν το είπε. Υπεύθυνο για το ότι υπεγράφει η συμφωνία. Καταλάβατε τι είπα αυτή τη στιγμή. Δεν καταλάβατε τι είπα αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε και τον Πανοκαμένο. Θα επιμείνω σε αυτό. Κύριε Καμένο. Θα επιμείνω. Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, γιατί είναι σοβαρότατο το ζήτημα. Λέμε σε μια διεθνή σύμβαση. Με 140 κανάλια και όλους τους διεθνείς οργανισμούς από πάνω με κάμερα, ότι όταν έρθει στη Βουλή, αυτή η σύμβαση θα είναι άκυρη. Και τους το λέμε τη μέρα της υπογραφής. Ναι. Και τους το λέμε επίσημα ως συγκυβερνών κόμμα. Υπόθηκε ότι θα κάνουμε το παν, να μην πω άλλα. Ναι. Υπόθηκα κι άλλα στην κυριοβουλευτική ομάδα. Αλλά είναι, τι εννοείτε, κύριε Καμένο? Ότι δεν θα περάσει με οποιονδήποτε τρόπο. Και λέω εγώ εκείνη τη στιγμή. Ποιος είναι ο τρόπος? Μπορεί να έρθει το ποτάμι, αν φύγω εγώ από μέσα. Ναι. Άρα είναι πουλημένο το θέμα. Μπορεί να μου πεις 180-200 σταυρούς. Σωστά. Ναι, ναι. Και δεν περνάει. Ή περνάει. Δεν περνάει. Πας εκλογές. Και τι κάνεις? Μα όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αντισυμβαλόμενος, όλες αυτές εδώ, όλες αυτές που έχω εδώ τις σημειώσεις, τότε εσύ θα βρεθείς με το πιστόλι στον κρόταφο πραγματικό διπλωματικά. Σε απόλυτη διπλωματική απομόνωση. Ήταν κανονισμένο. Από όλες τις του ήταν κόσμου. Κανονισμένο, θέλετε να πείτε. Ήταν τελειωμένο το θέμα. Ήταν καν γίνει η κοινοβουλευτική. Ήταν τελειωμένο και δυστυχώς δεν είχαμε δει τη σύμβαση και αυτή η σύμβαση έπρεπε να περάσει από το τελικό κοινοβούλιο. Ως τέτοια. Από την αρχή. Από την αρχή. Τώρα. Η σύμβαση, τώρα. Γιατί είναι εθνικό ζήτημα. Δεν μιλάω για σύγκληση, το πω πάνω. Σύγκληση πολιτικών αρχηγών, τι να την κάνω τώρα. Δεν υπάρχει τώρα σύγκληση. Και να σα πω και κάτι. Και το άλλο το επιχείρημα. Ότι δεν θα περάσει από αυτού. Προσέξτε τον. Υπάρχει και ένα επιχείρημα. Έτσι είπε ο κύριο Καμένο. Το οποίο δεν το λέμε τώρα. Το λέγαμε όμως δεν περάσει. Γιατί τώρα, αν περάσει, θα σας ρίξω. Θα ρίξω την κυβέρνηση. Ναι. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί λέω, ξαναλέω, όχι μόνο ρεζίλι, το ρεζίλι είναι το λιγότερο. Θα τελειώσουμε διπλωματικά. Θα πηδάνε από παντού μέσα. Λοιπόν, λέμε τώρα. Στην περίπτωση που δεν εκπληρώσουν αυτοί, τι θα γίνει? Θα γίνουν αυτοί ρεζίλι και η διεθνής κοινότητα θα πιέσει. Η Ελλάδα τι θα λέει? Αν δεν θέλω κι εγώ. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να αποφασίσει. Επομένως... Αν ο Ζάφ δεν το περάσει, τι θα πει? Επομένως, τι λέτε, κύριε Καμένο, ότι το θα θέμα... περάσει έτσι κι αλλιώς. Το θέμα λέτε έλειξε. Είναι τελειωμένο. Τέλειωσε το σαφώς και είναι τελειωμένο. Μάλιστα. Γι' αυτό και έγινε άρα το πάρτι. Άρα τώρα ήταν η στιγμή σας. Γι' αυτό και τότε ήταν Βουλή... έτοιμη. Στη Βουλή ήταν η στιγμή σας, λέτε. Εγώ λέω ότι ανήκουν ασκή του αιώλου. Όταν αναγνωρίζεις ένα έθνος, ένα κράτος, εθνική ταυτότητα, γλώσσα και του δίνεις και το όνομα και αποκτά υπόσταση εκεί που δεν είχε, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κανένας πρωθυπουργός δεν υπέγραφε.
Ο κ. Τσίπρας υπέγραψε με τη δική μας βοήθεια. Τότε, και το αφήνω εδώ, θα δείτε τι θα γίνει στη Θράκη. Όταν έρχεται ο κ. Γαβρόγλου και μιλάει για μητρική δεύτερη γλώσσα στα σχολεία, τα την τουρκική. Όχι τα αραβικά. Μην χτυπήσω πάλι το χέρι. Τη μητρική γλώσσα ως μητρική τα τουρκικά στα ελληνικά σχολεία. Ναι. Κύριε Καμένε. Άρα, προσέξτε, τι είπαμε τώρα, μακεδονική γλώσσα στους άλλους. Μητρική ή τουρκική στη Θράκη. Θα σου πει και ο Ερντογάν μετά τις εκλογές, παιδιά, ελάτε να βάλουμε διεθνείς παρατηρητές, να δούμε λίγο τα σχολεία, τις ιστορίες, τις σημαίες της Δυτικής Θράκης. Και έχω και δικαιώματα, γιατί εδώ έχει και 150.000 κόσμο. Άρα, ανοίγουν, λέτε και άλλα θέματα τώρα. Υπεύθυνο, κύριε Καμένε. Υπεύθυνο για την υπογραφή. Με κίνδυνο αλλαγής συνόρων. Τα λέω. Α, το λέτε και εσείς, γιατί το λέει και το, και το Κομμουνιστικό αυτό. Κόμμα αυτό. Α, ναι. Ναι, θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα. Ας το αφήσουμε εδώ, διότι νομίζω ότι δεν κατανόησαν πολύ τη βαρύτητα της υπογραφής της χθεσινής. Και δεν πάω τώρα το τύπο φίλης και το τύπο συνάδελφος που κάνει τη μακεδονική γλώσσα και μας μιλήσει φλάγικα. Αυτά είναι. Λεπτομέρεια δεν είναι. Λέει ο κύριος Φιλιστές στον κύριο Χατζή εδώ πέρα ότι το Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Είναι αλυτρωτικό. Ναι, ναι, έτσι. Το κατανοούμε τι λέμε. Έτσι, ναι. Τι σημαίνει αλυτρωτικό. Βάσει της παραγράφου 6, απαγορεύεται να διαδηλώσεις γι' αυτό και αμελητή πηγαίνει στον εισαγγελέα και επεμβαίνει το κράτος και καταστέλνει οποιαδήποτε διαδήλωση κάνεις, η οποία έχει χαρακτήρα εχθρικό ή αλυτρωτικό. Άρα τι μας λέει ο κύριος Φίλης. Όλα αυτά τώρα. Ο κύριος Καμένος δεν τα γνωρίζει όμως. Τα βλέπουν τώρα. Κύριε Καμένε. Άρα γιατί αποφάσισαν οι συνάδελφοί σας και ο πρόεδρος του πρώην κόμματός σας να στηρίξει την κυβέρνηση, για να μην χαθούν οι καρέκλες. Όχι, δεν θα πω ποτέ αυτό. Ας καλέσετε τον καθέναν εδώ, κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Ας καλέσετε τους όλους. Εγώ σας είπα τι υπόθηκε. Και υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν μπορώ για λόγους απορρίτου να αποκαλύψω. Ό,τι είπα ήταν ακριβώς όπως το είπα. Και ας πάρει ο καθένας την απόφαση που θέλει να πάρει από εδώ και πέρα. Και έχει προκαλέσει αίσθηση, κύριε Καμένη, η αλήθεια είναι η δήλωση η αλήθεια που κάνατε πριν από λίγο. Η αλήθεια πάντα προκαλεί αίσθηση, διότι αλήθεια δεν φαντάζονται κάποιοι ποιοι είναι. Αλήθεια λέτε εσείς, συνάδελφοι σας πρώην είναι άλλα. 10-12 άνθρωποι εκεί πέρα, δεν είμαι ένα μόνος μου. Ναι, και αναφέρομαι βεβαίως για όσους τώρα. Κάποιοι το διαψεύδουν αυτό και θα αρχίσει τώρα ένα γαϊτανάκι σήμερα, θα δούμε πάρα πολλά. Να κλείσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, αν με επιτρέπετε να κάνω κάτι. Ξεκινήσαμε με την ερώτηση για το tweet του φίλου μου του Πάνου. Έχω να του πω και τον κοιτάω στα μάτια. Αν έχει κάποιες αποδείξεις γι' αυτό, ας τις φέρει. Μιλάτε αυστηρά. Για τη δήλωση περί συναλλαγής, ναι. Και περί κουτσού. Καλό είναι το χιούμορ, εντάξει, τα είπαμε. Εκείνη τη μέρα ξέρουμε και οι δύο πώς πήγα και γιατί πήγα, γιατί ήμουν Πειραιά και για το άγαλμα των ποντίων και το τι είπαμε. Αλλά αν υπάρχουν αποδείξεις από εκεί και πέρα για κάτι από αυτά που. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το κάνετε πιο συγκεκριμένο, κύριε Καμένε. Υπενήχθη ο πρόεδρός σας. Να μην αφήνουμε υπονοούμενα, γιατί όλα αυτά είναι άσχημα. Ο υπενιγμός έχει να κάνει με γνωστό επιχειρηματία. Έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία, διότι η προπαγάνδα του Μαξίμου όλο αυτόν τον καιρό ήταν ότι ο Καμένος διαφωνεί, διότι έχει σκοπιμότητα και θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και είναι πολύ εύκολη προπαγάνδα για να την μασίσουν σασανό, πολιτικό, όλοι πολίτες. Δεν έχει βάση όμως αυτό. Μα δεν έχει καμία βάση αυτό. Δεν όταν θα πάτε εγώ στη λέω, Δημοκρατία. Δεν θέλω να μου πετάτε την εικόνα της Παναγιάς στα σκουπίδια εσείς Σιριζέοι. Τι σχέση έχει αυτό αν θα μεταπηδήσω εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η προπαγάνδα είναι ότι διαφωνεί. Προσέξτε τώρα. Φεύγει από τη μέση με αυτόν τον τρόπο που θα έπρεπε η ψήφος αυτή να είναι κατά συνείδηση εθνική. Που δεν τέθηκε και θέμα εθνικής κομματικής πειθαρχίας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα. Είπε θα το θέσει όμως ο ίδιος ο κύριος Καμένος. Όταν έρθει θα σας διαγράψω. Και την άλλη μέρα βγήκε ο Παπαχριστόπουλος και λέω το ψηφίσω και δεν τον διάγραψε. Τον ακύρωσε τον πρόεδρο. Την άλλη μέρα ο Παπαχριστόπουλος. Ναι, ναι, το όταν έρθει θα σε διαγράψω, λέω εγώ το ψηφίσω, μου αρέσει και δεν τον διαγράψε. Διαγράψε εμένα. Άσχετο αυτό τώρα, δεν είμαι εγώ το θέμα μας. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Και δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι ψηφίσαν και τι πέρασε χτες. Δεν ψέγω τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτά τα πιστεύω τους, ούτε διχαστικό λόγο θα ακούσαμε εμένα. Εντάξει, εμείς δεν πρέπει τώρα να το περάσουμε. Εσείς σκοπεύετε να πάτε στη Νέα Δημοκρατία. Άντε πάλι, μα δεν είμαι εγώ το θέμα. Όχι, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση, κύριε Καμένα. Καμία συζήτηση δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Είστε κάθετο σε αυτό. Καμία. Είστε ανοιχτό σε προτάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, στον Ολυμπιακό μπορεί να πάω. Εδώ, αν θέλετε να έρθω να σας κάνω κανένα σχόλιο καμιά μέρα, χαίρεται και ο κύριος Κανάκης εδώ πέρα, θα βγούμε αληθινοί. Εδώ με χαρά, αλλά εντάξει, από τη Νέα να σας πω δηλαδή κάτι, θα παραμείνετε ανεξάρτητος. Μπορεί να πάω και στο Ράδιο Αρβίλα. Μέχρι τις εκλογές θα παραμείνετε ανεξάρτητος. Όχι, πρέπει να είσαι συγκεκριμένος, κύριε Καμένε. Αυτή τη στιγμή που δεν έχει γίνει καμία πρόταση από πουθενά και δεν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, είμαι με το φίλο μου το Χάρη, το Θεοχάρη και άλλους, στη γαλαρία,
στη Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής. Πάντως, αυτή τη βδομάδα θα ξεκινήσω διαδικασίες στην πορεία προς τις εκλογές. Από αντιπρόεδρος και να ευχαριστήσω στους 182 συναδέλφους διακομματικά και υπερκομματικά που με ψήφισαν σαν αντιπρόεδρος της Βουλής και με τίμησαν. Μάλιστα. Θα κάνω τις διαδικασίες αποχώρησής μου και αυτά. Είστε ανοιχτό σε συζητήσεις όμως, αυτό καταλαβαίνουμε κύριε Καμένα. Αν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική, πρέπει να είμαι ανοιχτό. Εάν θέλω να ασχοληθώ. Θα δω, θα κάνω. Εσάς ο φυσικός σας χώρος, κύριε Καμένο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ο χώρος της κεντροδεξιάς. Ο φυσικός πολιτικά. Πολιτικά. Μην μου αλλάξει καμιά ομάδα τίποτα. Ο, λοιπόν, πολιτικά το λέω. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είμαι δεξιά. Δεξιά. Εντάξει, έβαλα και το κέντρο για να σας πιάσω σίγουρα, αλλά πήγατε μόνο σας. Το κέντρο το βάζουν όλοι για να χωρέσουν παντού, γιατί δεν χωράνε. Στριμώχνονται σε μια γωνία όλοι. Ξέρεις, σαν τις πρώτες ταινές, έχει πολύ κόσμο απ' έξω. Αυτό όμως σήμερα. Και βάζει το κέντρο για να χωρέσουν. Αφού φύγατε από ένα δεξιό κόμμα όπως είναι του κυρίου Καμένου, το μόνο κόμμα που υπάρχει σε αυτό δεν το χώρο. Δεν είναι δεξιό κέντρο. Η τοποθέτηση είναι, μετά από εισήγηση του κυρίου Σγουρούτη, είμαστε πατριωτικό κέντρο. Ωραία. Πατριωτικό κέντρο τώρα, είναι δεν το λέω. Εξαιρετικό λες, αυτό. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Όχι, κύριε Καμένο. Λέω όμως, το μόνο δεξιό που έχει απομείνει είναι η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, ο φυσικός σας χώρος είναι. Κέντρο δεξιό. Γι' αυτό το λέμε. Ναι. Είναι έτσι. Από τα υπάρχοντα κόμματα. Μέσα στη Βουλή. Μπορεί να γίνει κάτι καινούργιο. Μπορεί να πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει με τις εκλογές. Μπορεί να διαλυθούν όλοι. Λοιπόν, μπορεί να μπουν αναλογική. Να μπουν μέσα και οι Ρουβίκονες. Δεν με φαντάζεσαι βουλευτή του Ρουβίκονα. Ναι, πολύ αυτό. Κύριε Καμένο, θα σας δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Αν θέλετε να επαναδιατυπώσετε αυτό που είπατε νωρίτερα, να το διατυπώσετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί έχουμε εκατοντάδες μηνύματα ήδη. Μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, πριν από λίγες ημέρες, υπόθηκε στους βουλευτές: ελάτε να ψηφίσουμε τη συμφωνία για τα Σκόπια, γιατί μας δίνουν το χρέος. Το χρέος, δεν θα περάσουν οι συντάξεις, 30% στον έμφυα και επιμήκυση χρέους μέχρι το 38%, το είπε ο κ. Παπαχριστόπουλος, γιατί κάτι ξέρει. Μιλάμε με τον κ. Τσακαλώτο προφανώς. Μόνο ο κ. Παπαχριστόπουλος το είπε. Όχι, έγινε εισήγηση. Το είπε και βουλευτής άλλος. Έγινε εισήγηση. Έγινε εισήγηση. Το υποστήριξαν οι βουλευτές. Το υποστήριξε και ο πρόεδρος. Και ο πρόεδρος το υποστήριξε. Και ο κύριος Καμένος. Μάλιστα. Σαφής. Κύριε Καμένε, σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή πορεία από εδώ και πέρα. Ψυχραιμία, όχι διχαστικό λόγο. Και θα ψέξω τον κύριο Τσιρόνη. Είναι ένας ήπιος πολιτικός. Αλλά είπε ότι όποιος λέει για το Μακεδονία σκέτο είναι ίσως με τον Μπαρμπαρούση. Έλεος. Ψυχραιμία, βέβαια, πριν από λίγο εσείς μιλήσατε για αλλαγή συνόρων. Αυτό πρέπει. Θα συμβεί αυτό. Μετά από αυτή τη συμφωνία. Έρχεται η Θράκη, σας είπα. Έβαλε ο Γαβρόγλου μητρική γλώσσα την τουρκική στα σχολεία ως δεύτερη. Μάλιστα. Κύριε Καμένα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Καμένα.